Για πρώτη φορά στην ιστορία του αμπελοϊνικού τομέα, τα ενοποιία σε όλη τη χώρα θα κλείσουν προειδοποιητικά την 25η Ιανουαρίου, ύστερα και από την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωση που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. Μάλιστα, αξίζει να τονιστεί πω ο ειδικό φόρο κατανάλωση στο κρασί έχει επιβληθεί μόνο στην Ελλάδα σε όλη την επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ήδη ξεσηκώσει θύελα αντιδράσεων. Πρώτη φορά δεν είναι σε όλα τα χρόνια που υπάρχουν ενοποιία, ποτέ δεν έχει κλείσει Και σημειώστε, το έχω ξαναπεί και αυτό, η μόνη χώρα στην οποία επιβάλλεται ειδικό φόρο κατανάλωση, η μόνη χώρα τη Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Μάλιστα, οι Νοποιοί τονίζουν πω έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα με την εφαρμογή του νόμου, τα οποία μπλοκάρουν τη βιωσιμότητά του. Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο τη Επαγγελματική Αμπέλου και Ινού αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Φύγουμε στο Συμβούλιο τη Επικρατεία και θα ζητήσουμε να ανασταλεί η η, η αυτή, αυτός ο νόμος για ένα διάστημα μέχρι ότου να πάρει απόφαση στη Βουλή Επικρατείας. Είναι, είναι, θάνατος, για το, θάνατος για το ελληνικό κρασί, θάνατος για τα Ινωπία, θάνατος για τους αμπελουργούς. Οι αμπελουργοί τι θα κάνουν του χρόνου. Θα μπορέσουν να πουλήσουν το σταφύ σε μια αξιοπρεπή τιμή όταν ο Ινωπέος δεν μπορεί να το πουλήσει σε τιμή που να μπορεί να βγει. Η κυβέρνηση φαίνεται να είναι αμετακίνητη στι θέσει τη αναφορικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο κρασί, ύστερα και από την τελευταία συνάντηση που είχε ο Υπουργό Οικονομικών με αντιπροσώπου του αμπελεοεινικού τομέα. Είχε μία συνάντηση ο κύριο Σταθάκη με τους προέδρους της, του ΣΕΟ, της ΕΔΟΑΟ και της ΚΙΟΣΟΕ, δηλαδή των συνεταιρισμών. Στη συνάντηση αυτή μίλησα και με τους τρεις και μου είπαν ότι τους άκουσε μεν του είπε όμως ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεστε αφού εσείς βγάζετε πολλά λεφτά λέει. Δεν έχετε δυσκολία, δεν θα έχετε πρόβλημα να πληρώσετε το φόρο. <συγνώ> ναι, προλίγο και μια, μια τηλεφωνική συζήτηση με την προϊσταμένη τη ΕΔΟΑΟ και μου είπε ότι ο κ. Σταθάκης απέκλεισε και την αναβολή και κατά μείζον αναλόγω την κατάρρηση. Υπενθυμίζεται πω ο νέο ειδικό φόρο κατανάλωση στο κρασί αυξάνει κατά 20 λεπτά το λίτρο και κατά 15 λεπτά τη φιάλη. Νομίζω ότι τα ακριβά κρασιά ε, ο φόρο δεν θα φανεί τόσο πολύ όσο στα φθηνότερα. <Στονίκη> διότι ένα κρασί που κυμαινόταν στα 5-6 στα ευρώ, τώρα θα αναγκαστεί να πάει στα 6,5, στα 7, γιατί δεν είναι ο μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι και άλλα πράγματα τα οποία θα ανεβάσουν αρκετά την τιμή ενώ ο περισσότερος κόσμος που απευθυνόταν στο φτηνό κρασί νομίζω ότι θα δυσκολευτεί να δώσει αυτά τα χρήματα για να πάρει ας πούμε δύο φιάλες, τώρα θα πάρει μία. Αντίθετη και στην αύξηση του φόρου στο κρασί είναι και οι καταναλωτές. Κακός. Γιατί... Γιατί δεν πρέπει να έχει. Δεν είναι σωστό πιστεύω. Και το ελληνικό πιστεύω είναι και το καλύτερο και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να, το... να έχουν φόρο. Το μέτρο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, στο πλαίσιο του προηγούμενου εφαρμοστικού νόμου, εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε αύξηση εσόδων της τάξης των 55 εκατομμυρίων ευρώ τα εξαγόμενα ελληνικά κρασιά.